Γεια σας παιδιά, για το φίλο μας τον Αγρότη. Παιδιά, τα έχω δουλέψει τα σκαμπανικά στο φουλ για πάρα πολλά χρόνια. 35 στρέμματα βαβάκια καλλιεργούσαμε. Πολύ τσάπα έπεσε. Λοιπόν, το πρώτο που έκανε ο πατέρας μου ήταν στη τσάπα, την έκοβε. Και εδώ την έκοβε και τις γωνίες. Έπαιρνε τις γωνίες. Όσο πιο δυνατό να γίνει πιο ελαφριά. Όταν έχουμε μια τσάπα όλη μέρα, παιδιά, στο τέλος γίνεται πολύ βαριά. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, θα την κόψουμε και όλα αυτά για το φύλλο μας, χωρίς νερό δεν γίνεται. Απλά προσθέτουμε μια βίδα. Βλέπετε, θα κάνουμε και το σκεπάρι. Και ακόμα και το σκεπάρι, στα πλάγια, μια βίδα. Δεν γίνεται. Η διαστολή μάλλον που έχει, το καλοκαίρι, ειδικά το καλοκαίρι, η διαστολή στην τσάπα, ας πούμε, ή σε οτιδήποτε, ανοίγει, το ξύλο δεν διαστέλλεται. Οπότε παίζει. Και έτσι οι βίδες, όπως έχουμε το τσικοράκι εδώ, ένα τσικοράκι, κοιτάξτε. Και από εδώ έχω βίδα και από την άλλη μεριά βίδα. Μία δηλαδή μπροστά και μία πίσω. Δεν πρόκειται έτσι να φύγει. Οι βίδες κάνουμε τρύπα στην τσάπα μας. Στην τσάπα, μία τρύπα. Στο σκεπάρι, τρύπα. Στα πλάγια. Έτσι παιδιά, μόνο με τρύπες βάζουμε βίδα μέσα και όταν είναι να πάμε να δουλέψουμε καμιά ώρα μέσα στο νερό. Λοιπόν, για να κάνουμε λίγο το σκεπάρι. Εδώ βλέπετε, έκανα τρύπα. Κατευθείαν τώρα θα το περάσουμε μέσα. Ακόμα δηλαδή, ακόμα και στο σφυράκι έχω βάλει. Αυτό είναι σούπερ. Εδώ τώρα, μια βίδα. Να μην είναι πιο μεγάλη από το ξύλο μια βίδα. Στα δίπλα. Αυτό παιδιά είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να φύγει. Λοιπόν, να κόψουμε και το ξύλο. Εδώ η τσάπα μας. Αυτά εδώ δεν χρειάζονται. Αυτό εδώ δεν χρειάζεται μέχρι την άκρη. Βλέπετε. Αυτό εδώ θα μας γίνει η τσάπα πιο ελαφριά και θα την κόψουμε περίπου εδώ. Δηλαδή θα αφήσουμε στις άκρες, θα πάει δηλαδή από εδώ στην άκρη γιατί είναι παΐσια. Και θα αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι εδώ για να γίνει πιο ελαφριά η τσάπα μας. Έτσι παιδιά, κοιτάξτε τι αφαιρέσαμε. Άχρηστο, άχρηστο. Μπορούσαμε και λίγο πιο πολύ, ας πούμε, για να το αφαιρέσουμε. Εδώ δεν στενεύει. Πάμε ακριβώς στις γωνίες. Γίνεται πιο ελαφριά η τσάπα. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, να περάσουμε και το στυλιάρι τώρα. Πάμε τέρμα. Αυτό, κοιτάξτε. Βλέπετε πώς πάει. Κοιτάξτε. Παίζει. Αν το βάλω μέσα στο νερό τώρα θα γίνει μια χαρά. Αλλά δεν ξεχνάμε τρύπα, τρύπα και βίδα. Μία βίδα και αυτό εδώ στερεώνει. Ορίστε μας. Στερεώθηκε. Στερεώθηκε παιδιά. Αλλά δεν ξεχνάμε και στο νερό μέσα. Κοιτάξτε εδώ τι έχει βάλει. Έχει βάλει εδώ βίδες. Μέσα στο νερό. Όλα τα πάντα ό,τι έχουν ξύλο με σίδερο. Ο άλλος λέει το τσικούρι. Το τσικούρι κοίταξε. Α, χρησιμοποιείται κιόλας έτσι. Μόνο εδώ βάζουμε λαμαρίνα. Άλλος βάζει λαμαρίνα εδώ μέσα. Όχι. Εδώ έξω όταν χτυπάμε να μην χαλάει. Λοιπόν, να πούμε και πώς τροχίζονται. Ένα τσικουράκι, έτσι, τροχίζουμε και από τις δυο πλευρές. Τσάπα, σκεπάρι, σκεπάρνι όπως το λένε, τροχίζουμε μόνο από τη μία πλευρά. Μόνο από τη μία πλευρά, δηλαδή τροχίζουμε μία από την πλευρά, εκεί που θα πάει ακριβώς, και από την άλλη απλά το περνάμε μία ίσια. Έτσι, ακριβώς συμβαίνει το ίδιο και με την τσάπα. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, την πίσω την πλευρά, την περνάμε έτσι για να φύγει ο αθέρας. Και απ' την άλλη τη σκάβουμε ακριβώς γύρω στο 1 με 2 εκατοστά. Μπορούμε να την κάνουμε όσο πιο μπορεί λεπτή και να ξυριζόμαστε κιόλας. Έτσι φίλε μου, τι να κάνουμε. Πρέπει να σκαφτούν τα βαβάκια, ορισμένες καρυπιέργειες, τις ντομάτες μας για να φύγουν τα ζυζάνια, τα χόρτα. Για να έχουμε πιο καλή παραγωγή. Παιδιά, εδώ είμαστε για όλους. Το έχω δουλέψει το άτιμο. Αδυνατίζει κιόλας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Προχωράμε μαζί.